Κλείσουμε το μακεδονικό. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις γρήγορα. Επειδή υπάρχει γρήγορα το θέμα με το δημοσίευμα της Αυγής με το 180 και από το πρωί διάφοροι συνάδελφοι αντί για μελάνη χύνουν χολή. Θα συνηθίσουν, δεν πειράζει. Το δημοσίευμα, αν το διαβάσει κανείς προσεκτικά, λέει ότι θα ήθελαν οι Βρυξέλλες ενισχυμένη πλειοψηφία γιατί δεν εμπιστεύονται τον κύριο Μητσοτάκη ως προς την αξιοπιστία του. Δεν λέει ότι πήγε να επιβληθεί. Ίσα-ίσα λέει ότι ο ανώτατος κυβερνητικός παράγοντας, τέλος πάντων, στον οποίο απευθύνθηκε αυτή η καλοπροαίρετη παρένεση, επιλέξη, ξέκοψε ότι η κυβέρνηση πλειοψηφία έχει και ότι η ίδια θα αποφασίσει πώς και πότε θα περάσει από τη Βουλή. Το λέω γιατί σήμερα ο κύριος Σχοινάς είπε ότι ο κύριος Γιούνκερ θέλει να λυθεί, αλλά δεν θα πει η Κομισιόν πώς αυτό το πράγμα θα ψηφιστεί. Τι άλλο θα μπορούσε να πει? Δεν θα μπορούσε να πει, παιδιά, συγγνώμη, θέλουμε να παρέμβουμε στην εσωτερική σκηνή της χώρας. Τι άλλο θα μπορούσατε να έχετε γράψει? Δεν είναι διάψευση, έτσι. Τι άλλο θα μπορούσε να έχει γράψει? Όχι, λέω. Και τι άλλο θα μπορούσατε να έχετε γράψει εσείς? Όχι, αυτό λέω. Πιθανώς ο κύριος Γιούνκερ. Α, το Γιούνκερ φωτογραφίζετε όλοι σας, έτσι. Πιθανώς ο κύριος Γιούνκερ, αν από εκείνη η διαδρομή, θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνέχεια του «δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον κύριο Μητσοτάκη», με δεδομένο βεβαίως ότι ανήκουν στην ίδια πολιτική. Προφανώς και δεν θα μπορούσε να πει κάτι τέτοιο. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να πει ποτέ κάτι τέτοιο. Αν υπάρξει συμφωνία για το μακεδονικό, αν υπάρξει συμφωνία για το μακεδονικό στη Βουλή, νομίζω ότι ο τίτλος του ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας θα ήταν «μπρος Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και πίσω Σαμαρική». Πάντως, επειδή το πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά. Αυτό πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά. Θα το δούμε σε κανένα δύο μήνες. Πάρα πολύ ακριβά το Σκοπιανό. Πανάκη. Εγώ, νεαρός δημοσιογράφος, τότε όλοι με κατηγορούσαν ότι υποστήριζα το Μητσοτάκη που είχε το θέμα της σύνθετης ονομασίας. Ενώ δεν ήταν έτσι, ήταν μια θέση η οποία στην πορεία έγινε εθνική θέση. Και θυμάστε τις κατηγορίες περί προδοτών. Δεν θυμάμαι, εγώ πήγαινα περί προδοτών όσων έλεγαν. Σε εμά απευθύνονται, κύριε Σκουρή. Και σε εμά απευθύνονται, κύριε Σκουρή, αυτέ. Και σε εμά απευθύνονται, φαντάζομαι και στον κύριο Τζαβάρα έχουν απευθυνθεί στο παρελθόν κατηγορίες. Και γι' αυτό πρέπει να κρατάμε χαμηλά του τόνου και να επιδιώκουμε την ευρύτερη δυνατή συνέντευξη. Και να μην χάσουμε και άλλο έδαφο. Πρέπει συμφωνώ να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά. Αυτό να πω τώρα. Μάλιστα. Και συγγνώμη που ξεφεύγω από το ρόλο του δημοσιογράφου να ρωτώ, αλλά ίσως θα έπρεπε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Μου λένε. Στην Ελλάδα ότι θέλουν δημοσιογράφοι. Κύριε Τζαβάρα, να πάμε λίγο σε διαφημίσεις. Αυτό ήταν πάρα πολύ. Μετά γίνονται πολιτικοί.